Θα σας πάω σε ένα χριστουγεννιάτικο θέμα, γιατί μετά από μια πενταόροφη τούρτα, τι ακριβώς μπορείς να κάνεις για να κλέψεις τις εντυπώσεις? Να στολίσεις ένα δέντρο. Να στολίσεις ένα δέντρο, αλλά όχι ακριβώς το δέντρο του σπιτιού σου. Θεωρείς λοιπόν ότι θέλεις να κάνεις κάτι για να εντυπωσιάσεις τους φίλους σου στο Instagram, στα social media σου? Έρχονται λοιπόν τα Χριστούγεννα. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφτείς τον hair artist Πάνο Τζάκο, ο οποίος εξειδικεύεται σε χριστουγεννιάτικο δέντρο. Μαρία! Τι βλέπω! Τι να κάνω, Μπέτι μου, αν είναι να μπει στο Survivor, έτσι το κυκλοφορώ όλοι με δέντρο. Κατάλαβες. Να κλέβω τις εντυπώσεις. Τι ωραία, για να δούμε λίγο εικόνες. Δείτε, παιδιά, τι τέλεια πανέμορφη πρόταση. Πάμε να δούμε το βίντεο. Λοιπόν, και μια πολύ ωραία πρόταση για όλες εμάς τις γυναίκες που θέλουμε να βάλουμε χριστουγεννιάτικες φωτογραφίες, χριστουγεννιάτικα concept στο Instagram αλλά και στο Facebook. Κάτε σε ένα τραπέζι, όλοι έχουμε τραπέζι εδώ στο σπίτι μας, εννοείται. Λοιπόν, και απλώς το μαλλί της κάτω. Mm-hmm. Αν θέλετε να το κάνει πιο εντυπωσιακό για να βγάλει τα σπασίματα και να κάνει αυτές τις καμπύλες σαν δέντρο. Υπάρχει. Ναι, κάνει ένα σπάσιμο με μασιά, με ένα κόνο, με ένα σίδερο κτλ. Δημιουργεί δηλαδή τα σπασίματα όπως όλα τα κορίτσια προς τα κάτω, απλώνει το μαλλί πίσω στο τραπέζι και το ανοίγει και πάει και βάζει ό,τι έχει γυαλιστερό μέσα στο σπίτι της. Χρώμα, φαντασία, θέλουμε ωραία πράγματα. Θέλουμε πράγματα να γελάσουμε και ξέρεις τι, ζήλεψα, θέλω να το κάνω κι εγώ. Εννοείται, πάμε. Πάμε. Αν υπομονώ να δω τι θα κάνεις εκεί πέρα. Χαμός θα γίνει. Νομίζω ότι θα γίνει νούμερο ένα τρέντ αυτή η τάση. Και όπως κανένα δέντρο δεν είναι ίδιο με κάποιο άλλο, έτσι λοιπόν και το μαλλί κάθε φορά σε κάθε κοπέλα που το κάνεις είναι διαφορετικό. Φανταστικό. Χαμούλη. Μα είναι πιο έξυπνη, πιο πρωτοποριακή, η πιο φανταστική ιδέα για μέσα στα Χριστούγεννα. Καλό, τον Νίκο Μουτσινά, να παίξει το συγκεκριμένο βιντεάκι και να το κάνει στη Βάνια. Μα θα το κάνει σίγουρα. Μπορεί, λες ο Νίκος, να το κάνει.